μπλε ακρίδα της Αριζόνα είναι το πιο θανατηφόρο έντομο και το δεύτερο σε αιτίες θανάτων μετά την πτώση πιάνων στην ευρύτερη περιοχή του Βλαδιβοστόκ. Κατά μέσον όρο πέφτουν 3.222 πιάνα το χρόνο, σκοτώνοντας 6.444 ανθρώπους. Ο αριθμός είναι διπλάσιος και αυτό γιατί τα πιάνο στοχεύουν τα ζευγάρια. Στην Ελλάδα όμως, ούτε μπλε ακρίδα της Αριζόνα έχουμε, ούτε πιάνο ρίχνουμε από τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Νέα Πεντελή, 2020. Μια εξάρρωφη πολυκατοικία. 15 άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε αυτό το υπέροχο μερακολαστικό τοπίο. Εγώ ήθελα να κάνω ένα ντοκιματέρ. Ένα ντοκιματέρ για την μπλε ακρίδα της Αριζόνα. Πάνε 2 χρόνια τώρα που είμαι εγκλωβισμένος μαζί με τους υπόλοιπους. Τι καταθέτουν άραγε αυτές οι εγκλωβισμένες 15 ψυχές? Μαρτυρίες, ψέματα, δεδομένα και υπόνοιες. Ποιος έφτιανε τα κουκούτσια του από το μπαλκόνι? Ποιος θέλει αυτή την καρπούζο κατάσταση? Ποιος γαμώ το κερατό μου? Τι είναι άραγε πιο επικίνδυνο? Η μπλε ακρίδα της Αριζόνα? Η πτώση των πιάνων στο Βλαδιβοστόκ? Ή μια καρπουζιά στην Άνω Πεντέλη? Και σκεφτείτε εδώ. Food for thought. Ελάτε, περάστε. Τι κάνεις, τραβάς? Ξεκινήσω δηλαδή. Να κάτσω. Συγγνώμη, συνήθεια. Ναι, ναι, περάστε καλέ, μην τρέπεστε. Όχι, όχι, δεν ενοχλείτε. Εγώ έτσι μου ημέρα, με τον μπουρνούζι. Κάνω aqua aerobics online. Ήταν μέχρι να βρούμε τη σωστή εφαρμογή. Με το Skype και τα άλλα, ακούγονταν πιο πολύ τον ερώτηθον του γυμναστή και μου φέρνε κατούριμα. Με το Zoom έχω βρει την υγειά μου. Τα κάνω όλα σαν να είμαι εκεί. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με την τεχνολογία. Ούτε μου κατάλαβα πως πέρασαν 2 χρόνια. Συνεχίζω τη ζωή μου κανονικά. Καλύτερα και από πριν, μου σου πω. Εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι να αθλούμαι. Από μικρό παιδί λάτρευα τα σπορ. Ρωτήστε και τους γονείς μου τι τράβηξαν να με τρέχουν από το τζούντο στο όλο δικοντό. Τώρα με το ίντερνετ μπορείς να τα κάνεις όλα χωρίς μετακινήσεις. Να φανταστείτε το απόγευμα παίζω ράγκμπι. Ναι, ναι, έχει ομάδα ράγκμπι στην Ελλάδα. Μπορεί να μην το ξέρει κανείς, αλλά έχει. Είναι βέβαια μόνο online. Βλέπετε αυτό το καρομπαλό εδώ? Στο ράγκμπι το έπαθα προχτές. Έχω την μπάλα. Α, σταθείτε να σας δείξω να καταλάβετε. Θα πάρω τώρα το καρπούζι, γιατί πού να φυτρώσει μπάλα ράγκμπι εδώ μέσα. Μόλις έχω πάρει πάσα από συμπαίκτη, πάω να μπορώ να κάνω try. Μπαίνω, κάνω ένα sidestep, πλακώνουν 4 ντουλάπες, πάω να μπω να πάρω την επαφή, σπροξίδια χαμός, τι να κάνω, βούτυξα με το κεφάλι στο καλοριφέρ. Έτσι είναι το ράγκμπι, σκληρό άθλημα, έχει τραυματισμούς. Ναι, γεια σας. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου να ψάξω παντά παντά. Δεν θέλω. Εντάξει, τώρα πάει. Έγινε αυτό. Έχουν περάσει 2 χρόνια. Κι άμα θα βρουν δαχτυλικά αποτυπώματα, θα πει πως ήταν ρομποντό. Μάθαμε να ζούμε με αυτό. Να, εδώ με τη μητέρα μου. Εγώ είμαι η μισή Αμερικανίδα. Από τον πατέρα μου, εντάξει. Εγώ να, εδώ, Ελλάδα γεννήθηκα. Η μάνα μου είναι αληθινή Ελληνίδα, από τη Φινικούντα. Γνήσια Φινικούντισσα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος είσαι εσύ, ποιος σε έστειλε, ποιος είναι από πίσω, ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ 5 πραγματάκια απλά που είναι να πω, θα τα πω και από εκεί και πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Το μόνο που ζητάω είναι παραμόρφωση πρόσωπο, παραμόρφωση ήχος. Γιατί αυτά που θα πω στην κάμερα δεν τα λες στην κάμερα, είναι αυτοκτονία. Εντάξει, απλώς εμένα δεν με νοιάζει. Έχω μια κρυψώνα εδώ πέρα που την έχω για αυτό το λόγο. Θα μπω στην κρυψώνα γιατί δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με αυτά που πρόκειται να πω. Και ξεκινάμε και μιλάμε να σου πω 5 πραγματάκια απλά. Πολύ απλά.
Λοιπόν. Πρόσεξε με τώρα να δεις τι έχει γίνει. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, κανείς δεν μου είχε πει τίποτα. Αγαπημένη οικογένεια και τέτοια. Μαλακίες. Τέσπα, εκεί να πας λέει. Έχει και θέα την Ακρόπολη. Το πίστεψα κι εγώ. Και ανέβηκα πάνω στην ταράτσα, τούφα όλη μέρα μέχρι να βγει η Ακρόπολη. Αλλά πού να βγει η Ακρόπολη, πού να βγει η Ακρόπολη. Να η Ακρόπολη, σιγά μη βγει η Ακρόπολη. Πώς αντέχω. Όποια και να είναι η ερώτηση, κυρία μου, η απάντηση είναι μία. Τέχνη. Μόνο τέχνη. Εγώ εισπνέω τέχνη και εκπνέω τέχνη. Μόνο τέχνη. Δυο χρόνια! Είμαι με αυτό το μαλλί 2 χρόνια έτσι. Δηλαδή τώρα τι να κάνω εγώ. Έχω 2 χρόνια να πάω στο κομμωτήριο και ευτυχώς έχω καλή ρίζα. Δερματολόγος μου είπε ότι έχω καλή ρίζα. Πάλι καλά. Αυτή τη γαμοκαρπουζιά. Κάτσε γιατί σφήνωσα. Αυτή τη γαμοκαρπουζιά ούτε ένα κομμωτήριο δεν μπορούμε να πάμε. Ένα κομμωτήριο ρε φίλε, τι ζήτησα. Ποιος εγώ που το είχα το κομμωτήριο, δικό μου είναι. Έχω 2 χρόνια να το ανοίξω το μαγαζί. Καλά σε λίγο, θα βγάλουμε και μουσι. Η μάνα μου είχε μουσι εντωμεταξύ, αλλά ήταν και μεγάλη γυναίκα. Εγώ φτιάχνω μπάμια κάθε Τρίτη, γιατί είμαι vegan και προσπαθώ να διδάξω 2-3 πράγματα σαν τους εντοπέρους σαν εγκέφαλους. Γι' αυτό δεν ήρθες εσύ. Μικρολιστίες έκανα από μικρός. Ούσταρα. Τσίγλες, πατατάκια, τέτοια. Με άναμε. Ούσταρο τρελά, μου φέρνει αδρεναλίνη. Στις λαϊκές κλέβω μανταρίνια και άνηθο. Κλέβω ματσάκια, άνηθο. Τρελαίνομαι, είναι αρρώστια, εθισμός. Πώς θα το κάνουμε, άλλος έχει τον τζόγο, εγώ έχω τον άνηθο. Καμιά φορά πάω κάβα και κλέβω ανάλα τους ηλιόσπορους. Τα άλλα τα πληρώνω, εντάξει. Τις προάλλες έπαθα διάστρεμα. Αυτό βέβαια ήταν επειδή πήγα να παίξω με την παντόφλα, γιατί όταν τα κάνεις όλα μέσα στο σπίτι, παρασύρεσαι. Τέλος πάντων, ξεκίνησα πισίνα για αποθεραπεία. Με έχει βοηθήσει πολύ. Ούτε πια σήματα, ούτε βρεγμένα μαλλιό, ούτε υδρότας. Μόνο το μπουρνούζι. Τώρα για την κρεμπουζιά τι να σας πω, όπως το βλέπει κανείς. Οι άλλοι γκρινιάζουνε, εμένα με έχει βολέψει. Έχω τόσο ανεβασμένες τις ενδορφίνες μου, είμαι φουλ στη θετική ενέργεια, είμαι σούπερ. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί ξεκινάει το μίνι γκολφ. Λοιπόν, να σας πω. Εγώ στην αρχή πανικοβλήθηκα. Λέω θα μεταράξεις τη σφαλιάρα το αφεντικό έτσι και δεν του πάω στις πράξεις. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι ούτε το αφεντικό μπορεί να μπει μέσα. Οπότε εντάξει. Άνοιξα και μια startup και κάνω ηλεκτρονικό delivery. Μπαίνει ο πελάτης στο application, διαλέγει ένα συγκεκριμένο φαγητό και εγώ το κάνω δημοπρασία σε όποιο εστιατόριο δώσει την υψηλότερη τιμή για να το φτιάξει. Ο νικητής παίρνει την παραγγελία και εγώ τσεπώνω το 5%. Έτσι ζω. Έγινα και διαχειριστής τρομάρα μου. 2 μήνες πριν βγουν οι ρίζες, θα παρέδιδα. Εντάξει. Χρωστούσα. Άλλη 2 κουκούτσια πάνω, άλλη 2 κουκούτσια κάτω. Τι σας έλεγα. Ναι, εγώ είμαι ανοιχτό μυαλός άνθρωπος. Γι' αυτό και με εκτιμούν όλοι. Και οι μεν και οι δε. Αλλά να σας εξηγήσω. Μια εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό άρχισαν τα προβλήματα. Τι θα φάμε, πώς θα βλέπουμε Ακρόπολη, πώς θα πάνε όλα τα σκυλιά. Έγινε γαμός. Κατηγορίες, βρυσίδια, μέχρι και μπουνιές έπαιξαν. Στο τέλος οι μισοί εκλέξανε νέα διαχειρίστρια και δεν αναγνωρίζουν τον παλιό και οι υπόλοιποι δεν αναγνωρίζουν την καινούρια. Χαμός, ούτε καλημέρα δεν λένε. Και έμεινα εγώ να μεταφέρω μηνύματα και φαγητά από τους μεν στους δε. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και διαρροές στα στρατόπεδα. Νυχτοπερπατήματα, από τον έναν όροφο στον άλλον. Όλοι το ξέρουν. Αλλά κανείς δεν λέει τίποτα, γιατί τότε θα πρέπει να βρουν τον προδότη. Και έτσι η ζωή κυλάει τζάμι 2 χρόνια τώρα. Αρκεί να σ' αρέσει το καρπούζι. Αν δεν ξέρω τι σου είπαν οι άλλοι, η κατάσταση εδώ πέρα είναι ανυπόφορη. 2 χρόνια, μ' ακούς που σου λέω. 2 χρόνια και αυτός ακόμα φτύνει. Όχι καλά με τζιμπάμιες, αυτό είπαμε κάθε Τρίτη. Ο τόσο Τρίτη το κάνει όλο. Αμέ, τι νόμιζες, ότι θα φάω εγώ τα φούμαρα που λέει για την ενεργεία συνελεύσης. Άσε μου τον εγώ δει κιόλας. Βγαίνει στη βεράντα και το φτύνει. Όχι ένα. Ούτε 2. Σε τριβάνι ξαμολύεται και κάνα 1/4. Έχει γεμίσει ο κήπος σπόρια και σφραγίσματα. Μη σου πω ότι τα ζήτησε και πίσω από την ασφαλιστική. Δεν ξέρω, αλλά εγώ έτσι έχω ακούσει από τα παιδιά με το delivery.
Εγώ τον είδα το μαλάκα. Από τον τρίτο έφτιανε καρπούζια. Ναι, ναι, αυτός από τον τρίτο. Μια φορά έφτιαξε ένα καρπούζι ολόκληρο στην είσοδο. Και τώρα θα μου πείτε, το ξέρετε, θα μου πείτε και θα έχετε και δίκιο. Ολόκληρο καρπούζι στο στόμα του. Κι όμως, εγώ τον είδα. Καλά, εδώ ο Γιούρι Γκέλλερ λυγίζει κουτάλια. Τι μου λέτε τώρα. Όλα τα μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη του μυαλού του. Αλίμονο. Τα κοτσάνια συμπάνιες, να ξέρεις, τα κόβω λίγο και τα περνάω από ξύδι και αλάτι. Αμέ, τι νομίζεις. Αυτός ο μαλακισμένος στον τρίτο, τον έχεις δει. Δεν τον είδες ακόμα. Και τότε που πήξαμε στο σκατό στο υπόγειο, αυτός πάλι. Πετάει τα χαρτιά στη λεκάνη. Τον ακούω εγώ. Παίρνω όμως μετά τη λεκάνη και την βγάζω στο δυνατό ήλιο. Να κάνει κρούστα για να μην απλώσουμε στην κατσαρόλα. Πώς αλλιώς θα κρατήσουν οι μπάνιες. Πες μου τώρα, ποιος άλλος θα έχει τόσα καρπούζια εδώ μέσα. Αν δεις μας χάλες όλων μας, είναι τόσο ζά. Αυτού είναι σαν τρεμάστρα. Χώρανε από κάτω δύο και τρία καρπούζια. Να μου πούνε τα λαμόγια ότι φτύνω κουκούτσια από καρπούζι στην εξώπορτα. Για ποιο λόγο δηλαδή, κάδο δεν έχω. Ρε αυτό σου, σου λέω. Δύο χρόνια παλεύουμε να φάμε πεπόνι και δεν σκαμπάζει μία το μέρος. Να σας δείξω τον κάδο μου. Τι κάστο κουκούτσι είναι. Όχι μόνο ορίζωσε, αλλά θα πεθάνουμε και στο κουκούτσι. Γιατί η μπάμια δεν θέλει ανακάτεμα. Θέλουν τα πολύ 3-4 λεπτά και με τρία φωτιά. Φωτιά και λάβρε στο δεύτερο σου λέω. Μπουρδέλο. Εκεί έγιναν ντόρια σου λέω. Βογκάνε οι ρίζες. Κάθε τρίτη που λες, φωνάζω την delivery και τους μοιράζω μπάμιες λαδερές με κείμενα και παστό σαλιγκάρι. Γιατί εντάξει, okay, είμαστε vegan, αλλά το σαλιγκάρι το φάσουμε πολύ νόστιμο. Αφήνω μικρός από ένα πιατάκι για τον καθένα. Ο τρίτη δεν τη πιάνει ποτέ. Έχει τα καρπούζια του βλέπετε αυτός και μαζεύει και το συντριβάνι των κουκουτσιών. Αλλά ξέρω εγώ, δεν είμαι καμιά χαζή. Από τότε που φτιάχνω τις μπάμιες, κάθομαι στο πίσω μπαλκόνι και τους κοιτώ που ένας περνάνε στον κήπο. Κόβω κι εγώ μια φέτα καρπούζι, γιατί θα το παραδεχτώ, μου αρέσει το καρπούζι. Πού θα πάει, θα σηκώσουν οι ρίζες οι μπάμιες να τους κάνουν το ανακάλυπτο με στη λίτσα. Από τη μέρα που φύτρωσε καρπουζιά, με κοιτούν όλοι με μισό μάτι. Κλέφτης είμαι, δεν είμαι βρωμιάρης. Θα μου πει εμένα ότι όλα είναι στην τύχη. Αφού δεν τρώνε πεπόνια και σπαράκια με κανέλα. Καρπούζι μόνο αυτό του τρίτου. Ποιος είναι έρχος καλέ. Αχ, και εσύ γι' αυτό, ήρθατε σοβαρά τώρα. Έχουμε λυσάξει να βγούμε τον ένοχο. Και τι να το κάνουμε να βγούμε τον ένοχο. Γιατί, θέλουμε κι άλλο. Μια χαρά δεν είμαστε δυο μας. Δίνε του τώρα γιατί πρέπει να μοιράσω και πιάτα. Στον τρίτο κατέβα και περίμενε. Αν θες γαβράκι, πάρ' τις μπάμιες και χτύπα του. Θα δεις ότι είναι τίκα στο κουκούτσι εκεί μέσα. Και να ξέρεις, το γλιστράνε αυτά που πέσουν και δεν μπορείς να βαίνεις μαζί τους εύκολα. Είναι μικρά και δεν πιάνονται με την πρώτη. Αν ήταν μερίκοκο, θα το είχαμε προλάβει το κακό. Άσε που θα είχα σταματήσει να πλέκα τις καταραμένες τις μπάμιες. Τώρα δεν με κάλουν και στις συνελεύσεις. Εγώ πιάσει από το λαιμό κανάλια. Ας με καλέσουν, ρε. Ας με καλέσουν εγώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχω κάνει φυλακή. Σήμερα κρατητήριο. Δεν είχα ταυτότητα. Μαλακίες. Ακόμα στο κρατητήριο είναι χαραγμένες οι ώρες που έμεινα. Να σας πω κάτι. Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι. Ξέρω ποιος το έκανε. Αλήθεια. Κλέφτης μπορεί να είμαι, αλλά ρουφιάνος και βρωμιάρης με τίποτα. Και επειδή αυτός φτηνεί καρπούζια, δεν μπορώ εγώ τώρα να βγάλω κομμενάκι. Το φαινόμενο της πεταλούδας, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Και να πω ότι δεν το είχα, το είχα. Ένα 20χρονο κομμενάκι, σαν τα κρύα τα νερά. Κάναμε μαζί γιόγκα. Πάλι καλά που κάνω και γιόγκα εδώ μέσα. Βασικά, δύο χρόνια τώρα έχω γαμηθεί στη γιόγκα. Θα βγω καραφλός βουδιστής από εδώ μέσα. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Και τις δύο πατρίδες τις έχω στην καρδιά μου. Και όταν ήρθε ο άλλος να βάλει το πετρέλαιο, πάτησε κάτι φλούδια και έφαγε μια γλίστρα. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα. Γιατί αυτός ήταν λαμούγιο. Όλο μας έκλεβε το λαμούγιο. Λέω τι στο διάλο. Τι λέβητα έχουμε. Νάνο. Νάνο λέβητα. Και όχι έναν απλό λέβητα. Νάνο λέβητα. Άλλο να έχεις έναν απλό λέβητα, αλλά νάνο λέβητα. Όχι σαν την άλλη στον πρώτο που μένει με τη μάνα της και όλο λιβανίζει. Λένε ότι αυτή που μένει μαζί της δεν είναι μάνα της, αλλά αδερφή της. Ξέρω εγώ! Έτσι λένε. Να σου πω κάτι. Το χωρίξω στην Ιδόνη. Ιδονάρα! Τσόντα και άνηθο όλη μέρα τούκου τούκου. Ο άνηθος καθαρίζει το μυαλό, φίλε. Ο από πάνω έχει πρόβλημα. Όλη μέρα τούκου τούκου. Βράδυ πρωί τούκου τούκου. Τι χτίζει, τι φτιάχνει. Δυο χρόνια τι κάνει, τι χτυπάει. Συγγνώμη. Παραφέρθηκα. Πρώτη φορά στην κάμερα, καταλαβαίνετε, έχω άγχος. Να σας πω όμως κάτι, να σας πω. Εμένα η γιόγκα με ηρεμεί. Αλλιώς θα ήμουν μες στα νεύρα. Έτσι κρατιέμαι εγώ. Σκάσε με μαλάκα, σκάσε. Όλη μέρα, τούκου, 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 τούκου. Τι το διάολο, ράφια καρφώνει όλη μέρα.
Να δεις, θα το έχει ικαία το σπίτι του. Μην πουλάει και έπιπλα στη μαύρη αγορά το λαμόγιο. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω. Να, εδώ είναι η μάνα μου. Αν θέλει μπορεί να σας τα πει η ίδια. Για ανεβάσει πίεση από το κουτούκου. Εντάξει, κοιτάξτε. Εγώ μια μέρα τον είδα έξω να φτύνει κουκούτσια. Στην εξώπορτα. Εντάξει, δεν λέω. Μπορεί να μην ήταν κουκούτσια από καρπούζι. Μπορεί να ήταν κουκούτσια από αβοκάντο. Αλλά καρπουζιά φύτρωσε. Με συγχωρείτε. Τι έλεγα. Α, ναι. Ένα πιπινάκι. Ψηλό. Πρικισμένο. Σαν να έχει φυτρώσει μια καρπουζιά μέσα στο βρακί του. Να σου κόβει τη θέα και να σου ανοίγει την πόρτα της Ιδονής. Αχ, πάει, το χάσα τώρα. Βέβαια. Άμα αυτή είναι καρπούζια ο άλλος, εννοείται. Καλά, εγώ. Σε λίγο θα ακούω και Bob Marley με αυτό το μαλλί. Σκάσε, ρε μαλάκα! Σκάσε! Κοιτάξτε. Ο πατέρας μου 2 μήνες έκανε στην Αμερική. Βέβαια, εγώ όποτε θέλω πάω Αμερικανική πρεσβεία και βγάζω διαβατήριο. Πού να πάω όμως τώρα με την καρπουζιά εδώ απ' έξω. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Εγώ κλειστή εδώ μέσα. Και μας κρύβει και τη θέα στην Ακρόπολη. Ομορφή μου Ακρόπολη. Του ήρθε του άλλου να φτύνει κουκούτσια και να φυτρώσει αυτή η κολοκαρπουζιά, συγγνώμη. Ρε μάνα, μίλα κι εσύ ρε μάνα. Γιατί έχουμε περάσει 2 χρονάκια εδώ πέρα και είχα πολύ χρόνο να οργανώσω τη σκέψη. Εντάξει, και να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά και να δεις τι ωραία που θα στα εξηγήσω τώρα. Πρόσεξε, ξεκινάμε. 26 Απριλίου του 1986, τι γίνεται, Τσερνομπίλ. Ξεκινάμε από εκεί, ωραία, ωραία. 26 Απριλίου 1996, τι γίνεται, ιδρύεται το Netflix. Τυχαίο σου λέει. Θα σκεφτεί ο μαλάκας ο Κωστάκης από την Ελευσίνα να τα συνδέσει. Θα το σκεφτεί. Έλα όμως που το σκέφτηκε ο μαλάκας ο Κωστάκης από την Ελευσίνα και τα συνέδεσε. Πρόσεξέ με τώρα. Πρόσεξέ με αγορίνα μου να σου πω εγώ τι ωραίο πράγμα έχουν κάνει εδώ πέρα και πώς το έχουν φτιάξει όλοι. Λοιπόν, απομακρύνετε τα παιδιά. Μακριά τα παιδιά, μακριά τα παιδιά από τις κάμερες αυτή τη στιγμή. Απομακρύνετε τα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να χωρίσουμε τη λέξη Τσέρνομπιλ σε 2 κομμάτια. Ωραία. Τσέρν και Μπιλ. Το Μπιλ το καταλαβαίνεις. Εσύ Bill Gates που με ακούς τώρα και με παρακολουθείς, μήπως καταλαβαίνεις τι είναι το Bill, δεν νομίζω να χρειάζεται πολλά πολλά το Bill. Πάμε στο CERN τώρα. Το TAF, βγάλει το. Τι είναι το TAF, μισό σταυρός. Δεν προσβάλλω θρησκείες, δεν προσβάλλω κανένα. CERN, ελληνική λέξη. Πότε ιδρύεται το CERN, 1954, 5 και 4, 9. Σου λέει κάτι. Λοιπόν, φέτος πέθανε ο Kobe Bryant. Ωραία. Τι φανέλα είχε, 33. Και 3 πόσο κάνει, 6. Σωστά, για γυρνά το ανάποδα. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έρχεται το Netflix, έρχεται το Netflix, φιλαράκι, εσύ που είσαι σκηνοθέτης κιόλας, και σε ενδιαφέροντα. Έρχεται το Netflix και σου λέει θα κάνω ντοκιμαντέρ 9 σεζόν κολοκυθάκι. Εντάξει, και σου κάνει ντοκιμαντέρ 9 σεζόν για κολοκυθάκι. Εγώ ξέρω από κολοκυθάκι, κολοκυθάκι έβαζε ο πατέρας μου στα Γρήμιο. Πάνω από 2 σεζόν ντοκιμαντέρ για κολοκυθάκι δεν χρειάζεται. Τι παίζει, τι μου λες κάτι, τι είναι το κολοκυθάκι. Τι είναι το κολοκυθάκι. Καρπούζι χωρίς ρίγες. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, το Netflix τι συνδρομή έχει, 9,99 σε δολάρια. Γύρω το δολάριο ανάποδα, τι είναι, κολοκύθι. Καρπούζι. Έλα σε παρακαλώ, τσαφ, έφυγες. Γεια σου. Καμία σημασία δεν έχει. Ποιος το διάολο έφτιαξε τα κουκούτσια και φύτρωσε αυτή η καρπουζιά. Καμία σημασία δεν έχει. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα και θα πρέπει να έχει γίνει τόσο καιρό τώρα είναι ένας υπεύθυνος, ένας αρμόδιος να πάρει ένα τσεκούρι. Πού σκάσε μια μέρα εδώ με το τσεκούρι. Με το τσεκούρι. Άκουρε, με το τσεκούρι έσκασε, ρε. Έσκασε σε μένα με το τσεκούρι. Ένα τσεκούρι. Για να κόψει από τη ρίζα! Από τη ρίζα την καρπουζιά! Που έχει φτάσει στον τρίτο. Έχει φτάσει στον τρίτο η καρπουζιά και τρώνε τσάμπα καρπούζι από κάτω. Στεκότανε που λες η κυρία Πεντεδέκα σαν το χάραξε από την πόρτα.
να την κόψεις την καρπουζιά και μου δίνει το τσεκούρι. Τι είμαι, μωρή. Αι, τι το είμαι, έτσι ξυλοκόπος. Τι είμαι να το κόψω, να πάω να το κόψεις εσύ. Δεν της το είπα έτσι ακριβώς, αλλά το εννοούσα. Δηλαδή το βλέμμα μου σπιθύριζε. Να, την κοίταζα κάπως έτσι. Όχι, κάπως έτσι. Όχι, δεν με νοιάζει που κοιτάνε τσάπα καρπούζι από κάτω. Δεν μου αρέσει καν το καρπούζι. Δεν μπορώ άλλο καρπούζι. Θέλω να φύγει η καρπουζιά. Γι' αυτό ακούστε, ψωθέα. Καμία σημασία δεν έχει να δούμε ποιος το έκανε. Όλοι μας κάποια στιγμή θα υποπέσουμε σε κάποια αμαρτία. Τώρα τι είναι αμαρτία, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να σας πω μόνο να δείξουμε λίγη κατανόηση. Όλο step κάνουμε εδώ μέσα. Ανεβαίνουμε πάνω τον πέμπτο όροφο, κατεβαίνουμε κάτω. Ξανανεβαίνουμε όλοι μαζί πάνω, ξανακατεβαίνουμε όλοι κάτω. Παίρνουμε τα σανσέρ, ανεβαίνουμε κάτω, ανεβαίνει η πίεση. Κατεβαίνουμε με τα σανσέρ, ανεβαίνουμε πίσω, φτάνουμε μέχρι το υπόγειο. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, μου έχουν γίνει τα πνευμόνια, λες και τρέχω κάτω στάρι. Λίγο ακόμα να κάνω step, θα χέζω νεφρά στο τέλος. Γάμω τη δυσκολιότητα μέσα, γάμω. Τα εκείδο και αυτά τα ξέρει αυτή του δεύτερου ή τώρα του τρίτου, δεν θυμάμαι γιατί παλιά έμενα στο δεύτερο, τώρα και κάνω την πρόσθεση ανάποδα. Αλλά αυτή τα ξέρει που κάθεται όλη μέρα στην ταράτσα με τα πόδια πάνω τα πόδια και το κεφάλι κάτω και γίνεται το κεφάλι της σαν ρίζα από παντζάρι. Ρίζα από παντζάρι έχεις φάει? Να φας ρίζα από παντζάρι, φιλαράκι. Ρίζα που τα καθαρίζει όλα. Να πάνε στο διάολο και οι ρίζες και τα κομμωτήρια. Εγώ το βράδυ πριν κοιμηθώ, βράζω μια ρίζα από παντζάρι, την πίνω, κάνω και το τσιγαράκι μου πριν το παντζάρι και το βράδυ κοιμάμαι σαν πουλάκι και ξυπνάω το πρωί και είναι σαν να μην έχω τίποτα. Που δεν έχω τίποτα, αλλά φανταστείτε, ξυπνάω σαν να μην έχω τίποτα. Καμία σχέση. Φίλε, ρίζα από παντζάρι με τίποτα. Μόνο ρίζα από παντζάρι. Ανεβαίνω στην ταράτσα και τη λέω: Μωρή γκουρού, κάνε λίγο πιο εκεί να βλέπω την Ακρόπολη. Μου σκάτσει σαν κύο να σώρθει. Κάνε πιο εκεί. Εγώ θέλω να κάθομαι στη σεζόν μου. Θέλω να κάθομαι στη σεζόν μου εδώ. Να είναι απέναντι εδώ. Πώς το αυτή η καρπουζιά. Και να με γαλάει. Και να βλέπω την Ακρόπολη. Άμα βγει η Ακρόπολη. Να η Ακρόπολη. Δεν βγαίνει η Ακρόπολη. Αλλά λέω: Άμα βγει η Ακρόπολη. Άμα βγει να τη δω. Θέλω εγώ να κάθομαι να παρακαλώ το ποδαράκι μου. Να κάνω έτσι το ποδαράκι μου. Δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ, εγώ την ακούω. Η άλλη στον τέταρτο όμως, τον τζέμποσε τον Τελιβερά. Της μεγαλώνει και το παιδί. Κατάλαβες? Όλη μέρα τρώει πίτσα. Και εγώ, γιόγκα. Γιόγκα μέχρι να σπρίσω. Αχ, εγώ, τα καρπούζια τα λατρεύω. Τα καρπούζια και τις φράουλες. Και ξέρετε γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα μου. Είμαι γυναίκα του πάθους. Όλοι μου το λένε. Το φέραν έτσι τα πράγματα που γνώρισα και τη Μάρθα. Τώρα είναι στο υπνοδωμάτιο, δεν μου μιλάει, έχει θυμώσει. Εγώ, κυρία μου, ήταν να παντρευτώ τον Παναγιώτη. Πολύ καλό παιδί και γυμναστής. Αχ, γνωριστήκαμε στο Aqua Aerobic. Ήταν ο προπονητής μου, μου έκανε άκουα. Και καταλαβαίνετε, το ένα έφερε το άλλο. Στην Καλαμάτα ήταν να γίνει ο γάμος. Έτρεχα μήνες για να το προετοιμάσω όλα. Έπαιρνα τηλέφωνα, να βρω μακιγιές, να βρω κομμότρια, να βρω παπά, να βρω παρανεφάκια. Τα είχα όλα στην εντέλεια. Αχ, για να μην πω για το τραπέζι. Πάνω στην πέρα θα το κάναμε. Πιάτο κάτω όλη η πόλη. Και ξέρετε, εμείς στην Καλαμάτα βάζουμε όλα τα λουκά μου. Γουαρδούμπες, κοκορίτσια, χοιρινά, βοδινά, γουρνοπούλα, μπακαλιάρο σκορδαλιά. Όλα, κυρία μου. Τι μέρα λοιπόν που έρχεται να με πάρει ο ξαδελφός μου Μαργίτης, χτυπάει την πόρτα. Κατεβαίνω, του λέω. Παίρνω στην πέρα καλά μου, φτάνω μέχρι την πόρτα. Αλλά πονάξενο. Ξανασπρώχνω, τίποτα. Λέω, πάει. Τρελάθηκαν αυτοί εδώ. Κλειδώνουνε και μήνα μεσημέρι. Αλλά δεν ήταν κλειδωμένα. Ήταν πουζιά ήταν, που είχε φράξει την πόρτα. Αχ, να μην τα απολύω. Παίρνω τον Παναγιώτη και του λέω. Φάτε, πιείτε. Μην πάνε και χαμένα τόσο πράγμα, τι μαρτία είναι. Χάμος δεν πρόκειται να γίνει. Και από τότε ηρέμησα.
έβαλε την Netflix και είδα και κάτσατε τα πέλη που το είχαν δει όλοι εκτός από μένα. Χαλάρωσα, άραξα και μου φύγε ένα βάρος. Μετά, τι να σας πω, γέμισα! Ευτυχώς που ήταν και εδώ και αυτό το άγιο το πεδίο τελειβεράς. Αχ, τι να σας πω, έσπρωχνα εγώ, τράβαγε κι αυτός, βγήκε το μπεμπέ. Αχ, από τότε σαν δικό του το έχει. Τα λέω και με τριχιάζω. Είμαι λέει πολύ άγαρπος με το μωρό. Εμένα πάντως δεν με πείραξε που έχει παιδί με άλλο. Εγώ είμαι ανοιχτό μυαλός άνθρωπος. Έχω βρει ένα κόλπο. Άμα κλαίει πολύ, του βάζω το κράνος, το κλείνω και μπροστά. Συνεχίζει να κλαίει, αλλά δεν το ακούω. Δεν σας κέρασα κάτι, να σας βγάλω. Ρίγη ποίηση. Η κυρία που γράφει τα ποίηματα, τη γνωρίσατε, πολύ γλυκιά. Είπε κάποια στιγμή ότι έπαθα αλλεργία. Ψέματα! Πιστεύω απλά βαρέθηκε. Μια μέρα πήρε το πράσινο τέρας. Λουλούδι, ένα λουλούδι καρποφόρο. Μια καρπουζιά με τους καρπούς στο πράσινο. Το θέμα άπτεται προσωπικής ευθύνης. Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας κανονισμός πολυκατοικίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι καταγεγραμμένα. Αλλά με την κοινή μας λογική τα καταλαβαίνουμε και αυτομεριοριζόμαστε. Ένα τεράς πράσινο και λουλουδένιο. Με σπόρους κολοκυθιάς από το στόμα. Σε κάποιο το στόμα κρεμάστηκε ο κολοκυθός. Εμένα το διαμέρισμά μου βλέπει από την άλλη πλευρά. Εκείνη από εκεί, εκείνη. Αν έφτιασαν, αν είδαν την καρπουζιά να μεγαλώνει, αν δεν κάνανε τίποτα. Τίποτα! Να επιμεληθεί διαχείριση λένε! Πώς κύριοι! Πώς θα πάω έξω να πάω να πάρω τσεκούρι να είναι μπλοκαρισμένη η έξοδος! Είμαι καμιά μανιακή δολοφόνος για να έχω τσεκούρι στο σπίτι μου. Και το χωμάτινο χαλί της γης, ο τάπητας το σκέπασε. Και χρόνια δεν πέρασαν, ούτε μέρες πολλές. Μονάχα μετρήσιμα μερόνυχτα, δίπλα από τα λευκά μας μαξιλάρια. Τι θέλετε ρε γαμώτο, τι θέλετε, να χαλάσω το καλό μου το σερβίτσιο για να πάω να κόψω τα κοστανά των ολονών? Όχι, προσωπική ευθύνη. Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, αυτοί που τα αποσιώπησαν, αυτοί να αναλάβουν να το διορθώσουν. Η διαχειρίστρια είναι για να οργανώνει, είναι για να οργανώνει, δεν είναι για να μαζεύει τα σκατά των ολονών. Και ξάφνου ένα λουλούδι τέρας με κολοκύθι για καρδιά. Στόμασε τη θύρα μας το τέρας, το λουλούδι. Ρίζωσε με ρίζες στιβαρές. Και την έξοδο, αδιέξοδο την έκανε. Σαν άλλες αντιγόνες στο σπήλαιο κουτί κλειστήκαμε. Οι σκέψεις μες στο μυαλό μας καταρακώθηκαν. Τούκου τούκου μια μονοτονία ακούγεται. Και η καρπουζιά ολούθε πανηγυρίζει. Τα πεύκα, οι πεπονιές, τα βλήτα, τα ραδίκια. Οι φραγκοσικές την καρπουζιά θαυμάζουν που είναι ζηλευτή. Τους ανθρώπους τους φυλάκισε. Και κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει για έλλειψη οργάνωσης. Α, κανείς. Από την πρώτη στιγμή φρόντιζα για τα πάντα. Έβαλα οπτική ίνα. 1 GB. Όλοι βλέπουν και κατεβάζουν σε high definition. Πραγματοποίησα με το κετό με τη ηλιατρική. Διάσημα το έκανα το μουνάκι της Μαρθούλας. Το μωρό θέλω να πω. Το μωρό. Τώρα φροντίζω γι' αυτό, Έχω βάλει την κυρία Γιώκα, που κάνει μαθήματα γιόγκα, να κάνει με τηλεκπαίδευση να γίνει νηπιαγωγός. Άμα περάσουν 3 χρονάκια και δεν έχει επιληφθεί το θέμα, θα την κάνουμε και δασκάλα. Μην τολμήσει κανείς να πει ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου! Μην τολμήσει! Νόμιζες θα μου γλιτώσεις μετά από 2 ολόκληρα χρόνια!
ξέρετε κάτι. Μη σας λένε ψέματα. Από πίσω, φίλε, βγαίνει μπάμια. Μια μέρα πήρε μια το πράσινο τέρας λουλούδι με ένα λουλούδι καρποφόρο. Μια καρπούσια με τους καρπούς το πράσινο, ένα τέρας πράσινο και λουλουδένιο με σπόρους κολοκυθιάς από το στόμα σε κάποιο το στόμα κρεμάστηκε ο κολοκυθός σπόρος και το χωμάτινο χαλί της γης ο τάπητας το σκέπασε. Για δεν πέρασαν ούτε μέρες πολλές, μονάχα μετρήσιμα μερόνυχτα δίπλα από τα λευκά μας μαξιλάρια. Και ξέφνω ένα λουλούδι τέρας με κολοκυθιά καρδιά. Στόμωσε τη θύρα μας το τέρας το λουλούδι, ρίσωσε με ρίζες στιβαρές. Και την έξοδο, την έξοδο, την έξοδο.